Καλό μήνα κυρίες και κύριοι. Ξεκινάμε τις επιχειρηματικές μας ειδήσει Από το πλαίσιο κομπιούτερς εμφάνισε καθαρά κέρδη 1,9 εκατομμύρια ευρώ το 2019. Η εταιρεία αναφέρει ότι είναι αβέβαιη η αντίδραση του κοινού στην κατανάλωση λόγω του COVID. Βλέπετε και τον αντιπρόεδρο και τον σύμβουλο τον κύριο Κώστα Γεράρδο. Ωστόσο λέει το πλαίσιο ότι δεν έχει αριθμίες ό,τι αφορά τον εφοδιασμό λόγω τη κινέζική ουσιαστικά καραντίνας που υπέστη το τελευταίο δίμηνο. Συνεπώ, αναμένεται και το 2020 δεν έχει γεννηθεί σε κερδοφόρο τροχιά. Δεύτερη είδηση, πάμε στη Singular Logic, τη θηγατρική του ομίλου τη ΜΜΙΝΚ. Βλέπετε και το δευτερόντα σύμβουλο. Αναμένεται πλέον την Παρασκευή 12 Ιουνίου να υποβληθούν οι προσφορέ για την εξαγορά τη Singular Logic. Έπρεπε να ουσιαστικά οι προσφορέ να κατατεθούν μεθαύριο Τρίτη, ε, 3 Ιουνίου, αυτό δεν κατέστη δυνατό, καθώς λένε οι διαφερόμενοι ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να τα έχουν στους ώστε να καταθέσουν καλύτερες προσφορές για τη θεκατρική του της ΜΥΚ, η οποία είναι πλέον σε διάθεση πώλησης από την Singular Logic. Τρίτη και τελευταία είδηση: Πάμε σε εταιρείε οι οποίε διαγράφονται από το χρηματιστήριο. Συνεχίζεται αυτή η καταιγίδα ουσιαστικά διαγραφών. Διαγράφονται πλέον σε Λόντα, Νιρέα, Καράτ στο επόμενο διάστημα. Η πιο σίγουρη και γρήγορη διαγραφή είναι τη Ελόντα στι 12 το μηνό. Αξίζει να σα πω μόνο ότι η Ελόντα ήταν η πρώτη εταιρεία παγκοσμίω από το χώρο τη καλλιέργεια που εισήχθη σε χρηματιστήριο και έτυχε να είναι τη Αθήνα στο χρηματιστήριο. Η εταιρεία η οποία εισήχθη το 1994 και φέτο το 2020 διαγράφεται μαζί με τον Ιερέα. Ήταν οι κυριότερε επιχειρηματικέ ειδήσει. Ραντεβού αύριο το βράδυ. Καλή σα νύχτα.